Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω το Τμήμα Πολιτισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, καθώς και την Πολιτιστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, για την πραγματικά μεγάλη τιμή που μου έκανε για αυτή την πραγματοποίηση αυτής της συναυλίας. Και να τους συγχαρώ βεβαίως, γιατί είναι η δεύτερη φορά μετά τον Μπρέχτ που πραγματοποιείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα μία πολύ σοβαρή, μα πάρα πολύ σοβαρή ιστορία στον πολιτισμό, γιατί και ο Μπρέχτ και ο Χικμέτ και ενδεχομένως και άλλοι που θα ακολουθήσουν είναι φάρη, θα έλεγα, για την τέχνη του 20ου αιώνα και αυτό το έλλειμμα που υπάρχει είτε από την πολιτεία είτε από άλλους φορείς έρχεται να το καλύψει το ΚΚΕ. Γι' αυτό για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το έργο του Χικμέτ ένα ανοιξιάτικο βράδυ του 1966. Ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, είχα γυρίσει το βράδυ σπίτι μου εξαντλημένος από μία διαδήλωση, τη δεύτερη διαδήλωση της ημέρας, από τις πολλές που γίνονταν καθημερινά τότε στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, το θυμάμαι, μας είχαν επιτεθεί ακροδεξιοί της ΕΚΟΦ με καδρόνια, με πέτρες, με σίδερα, συνεπικουρούμενοι από την αστυνομία. Κάποιος αστυνομικός με έβαλε στο μάτι και αρχίζει να με κυνηγάει, κατεβαίνω Ακαδημίας, στρίβω Πατησίων, πίσω μου αυτός, έτρεχα εγώ, έτρεχε αυτός, περνάμε το Πολυτεχνείο, κυνηγητό, περνάμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εγώ έμενα στην Κεφαλινίας και επτανήσου, σωστά. Έμενα λοιπόν στην Κεφαλινίας και εκεί στη γωνία Πατησίων και Κεφαλινίας με ακουμπάει, αλλά κάνοντας την προσπάθεια να με πιάσει, γλιστράει. Γλιστράει, πέφτει και όπως γυρίζω έχουν πάει καταστηματάρχες και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις και τον έχουν κάνει τόπι στο ξύλο. Καταλήγω στο σπίτι μου στην Κυψέλη, ψόφιος από την κούραση και από το κυνηγητό. Παίρνω στα χέρια μου ένα βιβλίο στο κρεβάτι, ίσα να το διαβάσω τον πρόλογο ή 3-4 σελίδες και να κλείσουν τα μάτια μου. Όλη τη νύχτα διάβαζα. Με είχε συνταράξει. Ήταν η ρομαντική του Ναζίμ Χικμέτ. Στις 7 το πρωί το είχα τελειώσει και από τότε παραμένω αιώνιος θαυμαστής του. Το 1970, στην πιο σκληρή περίοδο της Χούντας, αρχίζω να μελοποιώ ποίηματά του. Τελείωσα σχεδόν αμέσως την πιο όμορφη θάλασσα, τραγούδι 45 χρόνων, το «Αυτό είναι» και τη Μαδρίτη, σε μετάφραση του Γιώργου Παπαλεωνάρδου, και συνέχισα με τις μεταφράσεις του Ρίτσου. Τα τραγούδια μου στην ποίηση του Χικμέτ ήταν αδύνατο να κυκλοφορήσουν επί δικτατορίας, καθότι κομμουνιστής ο ποιητής, κομμουνιστής ο μεταφραστής, αναρχοκομμουνιστής ο νεαρός συνθέτης. Ήρθε η μεταπολίτευση το καλοκαίρι του 1974. Ένα πρωί αρχίζω να μελοποιώ στο σπίτι μου στο Πολύγωνο το τελευταίο ποίημα που μου αντιστεκόταν, ήταν το «Αν η μισή μου καρδιά». Και φτιάχνω την πιο ωραία μελωδία από όσα τραγούδια είχα συνθέσει μέχρι τότε. Ήταν απλή, άμεση, κυκλική. Ήταν περίεργες οι μελωδίες μου, αλλά αυτό το πράγμα πραγματικά με έκανε να νιώσω πολύ ευτυχής. Δεν ήταν που τραγουδιόταν αμέσως, αλλά είχε ένα αίσθημα γδαρσίματος. Το απόγευμα παίρνω το λεωφορείο,
να πάω στο Σύνταγμα που ήταν τόπος καθημερινών διαδηλώσεων, συγκεντρώσεων, συναυλιών καθημερινών. Ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης. Σταματάω στο Ιβουλή, κατεβαίνω και ακούω ένα τραγούδι από μια άγνωστη για μένα γυναικεία φωνή που με άλλη πιο περίπλοκη μελωδία τραγουδούσε το «Άνοι μισή μου καρδιά» που είχα κάνει εκείνο το πρωί. Τρέχω γρήγορα προς την μεριά της εξέδρας και βλέπω να διευθύνει το τραγούδι ο Μάνος Λοΐζος. Πολύ φίλος μου, αλλά με πιάνει κρύος υδρότας, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα γιατί ο Μάνος ήταν γνωστός συνθέτης εκείνη την εποχή, είχε κάνει πολλές επιτυχίες και προφανώς είχε προτεραιότητα στην έκδοση του δίσκου. Συχτήριζα την τύχη μου που ενώ είχα γράψει το πιο ωραίο μου τραγούδι έπεφτα πάνω στο Λοΐζο που ήταν φίλος μου που όμως είχε όλες τις δυνατότητες στα χέρια του. Πέρασαν όμως κάμποσοι μήνες και ο Λοΐζος δεν έβγαζε το δίσκο. Τότε με πλησίασε η καθημερινή παρέα με τη Μαρία Δημητριάδη και μου λέει για να μην χάσουμε τουλάχιστον την καταγραφή δεν κάνουμε το «Άνοι μισή μου καρδιά» και το «Αυτό είναι» σε ένα δισκάκι 45 στροφών που τότε είχε περάσει η μπογιά τους. Το κάναμε και το πήγαμε στον Πατσιφά της Λύρας, ένας πραγματικά μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος άκουσε τα δύο τραγούδια και μου ζήτησε αν έχω κι άλλα για να γίνει ένας ολοκληρωμένος δίσκος. Και αυτή ήταν η ιστορία των πολιτικών τραγουδιών που μετά πήραν το δρόμο τους. Λίγα χρόνια μετά η φιλία μου με τον Λοΐζο δυνάμωσε και οι επαφές μας ήταν καθημερινές και πολύ ωραίες. Αναφέρομαι στο 1978 και μετά. Μια μέρα, ήταν αργά βράδυ, μου εξομολογήθηκε ότι ήμουν η αιτία που δεν ξαναδούλεψε και δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη δουλειά του πάνω στο Χικμέτ. Μπήκε στο μεδούλι του, μου λέει, ενώ εγώ έμεινα στην επιφάνεια. Και αυτό μου το είπε ο πιο σπουδαίος μελωδός της γενιάς μου, που όμως ήταν γενναιόδωρος, χωρίς κόμπλεξ και χωρίς μικροκακίες. Είναι λοιπόν χρέος μου και πρότεινα στα παιδιά μαζί με τα τραγούδια μου να περιλάβω και μερικά από τα τραγούδια του γιατί αυτά τα τραγούδια του Μάνου επί της ουσίας μείνανε στο σιρτάρι. Το 1978 κάλεσαν τη Μαρία Δημητριάδη και εμένα στην Κωνσταντινούπολη το 1978, ναι ήταν 78, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Ναζίμ Χικμέτ για τα 15 χρόνια από το θάνατό του, είχε πεθάνει το 1963. Η παράσταση έγινε σε ένα μεγάλο θέατρο, 8-9.000 θέσεων, στο θέατρο Ταξίμ, στην περίφημη πλατεία Ταξίμ, που μάθαμε εκ των υστέρων. Και όταν άρχισα να παίζω και να τραγουδάει η Μαρία το «Άνοι μισή μου καρδιά», 8.000 Τούρκοι αρχίζουν να τραγουδούν στα ελληνικά το τραγούδι. Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και αυτή η στιγμή που για μένα κρατάει 37 ολόκληρα χρόνια αποδεικνύει ότι δεν γίνεται να μην έρθει κάποτε εκείνη η κοινωνία στην οποία, όπως λέω στα παιδιά μου, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Στο χέρι μας είναι. Είμαι επίσης πολύ ευτυχής γιατί οι άνθρωποι σήμερα με τους οποίους παίζω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο χώρο μας και στη χώρα μας. Θέλω να σας παρουσιάσω έναν προς έναν. Κιθάρες, αλλά χιλιάδες κιθάρες και πάρα πολλά όργανα. Παίζει μία μουσικός που
Έκανε εκπληκτική δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες jazz. Ήρθε το 2000 περίπου και ασχολήθηκε με το ελληνικό τραγούδι με πολύ δημιουργικό τρόπο. Την είχα γνωρίσει το 2002 όταν έκανε τις ενορχιστρώσεις στο Χρήστο Θηβαίο. Και από τότε εκτίμησα φοβερά το πολυσύνθετο ταλέντο της. Είναι μια απολύτως ολοκληρωμένη μουσικός σε πάρα πολλά είδη μουσικής. Γι' αυτό θερμά υποδεχτείτε την κυρία Βάσο Δημητρίου. Όπως σας έχω πει για την προηγούμενη φορά στον Μπρέχτ, σε αυτόν εδώ το χώρο, ο επόμενος μουσικός είναι το alter ego μου στη μουσική. 30 και πλέον χρόνια συνεργαζόμαστε. Ξέρει τη μουσική μου καλύτερα από μένα. Είναι ο ίδιος συνθέτης, βραβευμένος στη θεατρική και κινηματογραφική μουσική, δεξιοτέχνης σε 16 πνευστά όργανα και νομίζω ότι είναι κι αυτός, όπως τη Βάσο, ο πιο πολυσύνθετος Έλληνας μουσικός. Κυρίες και κύριοι, ο Θύμιος Παπαδόπουλος. Από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, πρωταγωνιστής στην πειραματική του Εθνικού για 10 χρόνια, με σπουδαίες παραστάσεις, ένας μύστης στο θέατρο, ασχολείται μόνο με το θέατρο, είναι ο αφηγητής της σημερινής παράστασης, ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπανικολάου. Όταν έφυγε η Φλέρη Νταντονάκη και κυρίως όταν έφυγε η Μαρία Δημητριάδη, χάσαμε και έχασα την δραματική φωνή, δηλαδή τη φωνή που μπορεί να εκφράσει τη δραματική συγκυρία. Ξέρετε, και αυτό μας το διδάσκει ο Χικμέτ πάρα πολύ. Μιλάς για τον ερώτα, μιλάς για τη μοναξιά, μιλάς όμως ένα ιστορικό πλαίσιο. Και άρα η συγκυρία είναι δραματική. Αυτές οι δύο φωνές ήταν, που ταυτοχρόνως ήταν επικές και λυρικές, ταυτοχρόνως στην ίδια συλλαβή. Και ειδικά η Μαρία Δημητριάδη ήταν πραγματικά ιέρια σε αυτό το πράγμα. Αν ακούσετε αυτή τη στιγμή τις ηχογραφήσεις της των αρχών της δεκαετίας του 70, θα καταλάβετε πεντακάθαρα τι λέω. Υπάρχουν πολλές φωνές σημαντικές, σπουδαίες, μεγάλες, αλλά αυτό που εξέφραζε η Μαρία Δημητριάδη πραγματικά δεν είχε προηγούμενο. Το 2006 συνάντησα μια νέα κοπέλα και βρήκα αμέσως αυτό που διαδέχεται αυτή τη φωνή στη δραματική έκφραση. Γιατί η έννοια του δραματικού είναι μόνο στην όπερα. Εδώ το είχαμε με τη Φλέρη και κυρίως τη Μαρία. Και τώρα το βρίσκουμε σε μια τραγουδίστρια που εκτός όλων αυτών είναι τραγουδίστρια ευραίος φάσματος και μπορεί να τραγουδήσει με μεγάλες ερμηνείες τα μεγάλα μας τραγούδια. Νομίζω το μέλλον της ανήκει, κυρίες και κύριοι, κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου. Τέλος, στα πολιτικά τραγούδια, ένας πολύ νεαρός τότε μουσικός έπαιξε στην ηχογράφηση 40 χρόνια και πλέον και μεγαλώσαμε μαζί. Μεγαλώσαμε μαζί και στη μουσική και πρέπει να σας πω, αρχής γερωμένης από κάτι εξαιρετικές παραστάσεις στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και στο Παρίσι, ξένοι κριτικοί έγραψαν ότι ίσως είναι η σημαντικότερη φωνή που υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί, να σας το εξηγήσω. Γιατί τραγουδάει σαν μη κλασικός τραγουδιστής, άρα με τη ζεστασιά που έχουν οι μη κλασικοί τραγουδιστές, αλλά με τις δυνατότητες των κλασικών τραγουδιστών. Έτσι τον θεωρώ και θεωρείται
σαν τον καλύτερο Έλληνα τραγουδιστή σε αυτό που λέμε ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στο έντεχνο τραγούδι και στο κλασικό. Είναι μαζί μου και θα είναι μαζί μου μέχρι τέλους. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Θωμαϊδής. Και μια παράληψή μου, θα το έλεγα στο τέλος, θα καλύτερα να το πω στην αρχή, θέλω την αγάπη μου να στείλω στον τεχνικό μου διευθυντή, τον Γιώργο Κορέ, που πραγματικά χωρίς αυτόν είμαστε χωρίς χέρια και χωρίς πόδια, όπως και στον Νίκο Λαγό και τους άλλους συνεργάτες, και στην παραγωγό εταιρεία Κρίκος και στον κύριο Μάνο Τρανταλίδη. Και αν δεν διαφωνείτε, γραμματέα, δεν πιστεύω να διαφωνείς, αφιερώνω τη σημερινή παράσταση στη μνήμη του Μάνου Λουίζου και της Μαρίας Δημητριάδη. Στο χωπί ακόμα.